η ταραχή μας που έχουμε, μπορεί να την ερμηνεύσουμε και να δικαιολογήσουμε για διαφόρους λόγους. Δεν έχω δουλειά, έχω δύσκολο περιβάλλον, κακή παιδική ηλικία, όλα καλά είναι. Αλλά η κύρια αιτία που δεν έχουμε ηρεμία και έχουμε άγχος είναι η απουσία του Θεού και η απουσία της μετάνοιας πραγματικής. Ο άνθρωπος που έχει αληθινή μετάνοια και δεν έχει τύψει συνειδήσεως και ξέρει ποιος είναι και τα έχει βρει με τον Θεό και με τον εαυτόν του, θα πούμε τι σημαίνει τα βρίσκω με τον εαυτό μου, τότε έχει ηρεμία. Το να μην έχουμε ηρεμία και να είμαστε διαταραγμένοι στην ουσία είναι απουσία Θεού και λοξοδρόμησης. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η έννοια τα έχω βρει με τον εαυτό του. Ο καθένας ό,τι θέλει δίνει σε αυτό το περιεχόμενο. Όλος μπορεί να εννοείται, βρήκα με τον εαυτό μου, ικανοποιεί τα πάθη μου. Μια χαρά. Ξέρω να ζω. Πολύ καλά. Όμως, τα έχω βρει με τον εαυτό μου πνευματικά σημαίνει ξέρω ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω, όχι ψυχολογικά ή κοινωνικά, οντολογικά και υπαρξιακά, και έχω συμφιλειωθεί με τον Θεό και κατ' επέκταση με τον εαυτό μου. Η πραγματική συμφιλίωση με τον εαυτό μου και αποδοχή του εαυτού μου είναι μετάνοια. Μπορεί να πας και σε κάποιον ειδικό και να σε κάνει να καταλάβεις πώς λειτουργείς, αλλά δεν σε καταλάβει ποιος είσαι οντολογικά, υπαρξιακά. Μπορεί να σου ερμηνεύσει τις λειτουργίες σου, τη συμπεριφορά σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα βρήκες με τον εαυτό σου οντολογικά, είναι κάτι άλλο. Η έννοια της ηρεμίας λοιπόν δεν είναι μια ψυχολογική μαστούρα. Έβαλα βυζαντινή μουσική, φτιάχτηκα ή έκανα κάτι που μου αρέσει και φτιάχτηκα. Η ηρεμία πραγματική είναι η κατάσταση του ανθρώπου που ζει μέσα στη χάρη του Θεού, που είναι σε μετάνοια, που έχει ελευθερωθεί από οποιοδήποτε στοιχείο κακίας. Αυτός είναι ήρωμος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που συγχωρέθηκε από τον Θεό και το βιώνει αυτό και δεν έχει μέσα του κανένα λογισμό αρνητικό κακίας για οποιονδήποτε άνθρωπο και τον τελευταίο άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος είναι ο ειρηνικός άνθρωπος. Είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Είναι ο ήσυχος άνθρωπος. Αυτός λοιπόν είναι που μπορεί και αγαπά τον εαυτό του αληθινά. Για ποιο λόγο? Αν νιώθω ότι με αγαπά ο Θεός και συμφιλιώθηκα μαζί του, όχι θεωρητικά, γιατί υπάρχει κάποια κατάσταση αφασίας, μου είπε ο παπάς του μας αγαπά ο Θεός, διάβασε μας αγαπά ο Θεός, πιστεύω και εγώ ότι με αγαπά ο Θεός και άρα μπορώ να κάνω οτιδήποτε και με αγαπά ο Θεός. Άλλο αυτό και άλλο το βιωματικό, το αποκαλυπτικό, η αίσθηση ότι είναι εγγύς ο Θεός, ότι σε συγχωρεί ο Θεός, τότε μπορείς και αγαπάς τον εαυτό σου και τον εκτιμάς. Αλλά σου το δίδαξε η εμπειρία του Θεού. Ποιος αγαπά τον εαυτό του? Αυτός που αγαπήθηκε. Ποιος εκτιμά τον εαυτό του? Αυτό που τον εκτίμησαν. Έτσι δεν γίνει ανοίγεται σε κάθε άνθρωπο. Άμα μας εκτιμήσει ένας σημαντικός άνθρωπος, λέμε πού που για να με εκτιμά αυτός αξίζω. Αρχίζει και νιώθεις ότι κάτι ιδιαίτερο είσαι. Όταν νιώθεις αγαπά ο Θεός και σε καθαρίζει ο Θεός και σε κάνει φως ο Θεός και κοινωνείς τον Χριστό με συνέστηση, εφόσον συγχωρεθείς και γίνεσαι ένα με τον Θεό και γίνεσαι ένα Θεός και εσύ, δεν θα εκτιμάς τον εαυτό σου? Μα με τη χάρη του Θεού μετέχουμε στη χάρη του Θεού και γινόμαστε κι εμείς Θεοί κατά χάρη. Υπάρχει κάτι πιο υψηλό από αυτό? Αν αυτό το βιώσεις και το πιστέψεις, δεν θα εκτιμάς τον εαυτό σου? Δεν θα αγαπάς τον εαυτό σου?
100 ψυχολόγοι να έρθουν να σου πούν αγάπη στον εαυτό σου, δεν θα φτάσουν αυτή την εμπειρία ότι ενώθηκες με τον Θεό και σε αγαπά ο Θεός. Αν το πιστεύεις όμως όχι στα λόγια και αν δουλεύεις αυτό το γεγονός και τότε ειρηνεύεις, δεν έχεις εχθρούς, δεν φοβάσαι κανένα, δεν μπορείς να σου κάνει ζημιά κανένας. Όταν φοβάσαι, όταν βλέπεις εχθρούς, όταν βάζεις λογισμούς, όταν νιώθεις επιβουλεύοντας σε κατηγορούς, σε κάνουν και δεν έχεις ειρήνη, δεν έχεις Θεό. Πολύ απλά νομίζεις πως έχεις, θα ήθελες να έχεις ίσως, κάποιες στιγμές είχες, αλλά ακόμη είσαι εκτός πραγματικότητας πνευματικής. Γι' αυτό θα επιμείνουμε, ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που έχει ηρεμία μέσα του εσωτερική. Και αυτός ο άνθρωπος είναι που μπορεί και πραγματικά και αληθινά προσεύχεται.